Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε χθες το βράδυ, δηλαδή από την ανάλυση του περιστατικού για την καλώδη υπερπλασία του προστάτη. Για να είμαι ειλικρινής, μαζί με τον Χάρη το είχαμε σχεδιάσει λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, με βάση τα αποτελέσματα τα οποία θα είχαμε από το online σύστημα, θα περνούσαμε βήμα-βήμα το περιστατικό. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε σε αυτά τα οποία έχουμε από χτες, τα οποία είναι λιγότερα, αλλά νομίζω και πάλι βήμα-βήμα θα μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει και ποια είναι η σωστή προσέγγιση ενός περιστατικού, ενός άνδρα με LATS, τόσο όσον αφορά την διαγνωστική του προσέγγιση, όσον αφορά και τη θεραπεία. Αυτό όταν κάναμε το περιστατικό, αυτό το οποίο θέλαμε να τονίσουμε και αυτό το σχήμα υπάρχει και στα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας του 2012, είναι ότι τα LATS μπορεί να οφείλονται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας και βλέπετε όλους αυτούς τους παράγοντες τους οποίους μπορεί να οφείλονται. Ακόμα να φανταστείτε, δεν υπάρχουν το assessment, η διαγνωστική προσέγγιση στα LATS, δεν έχουν γραφτεί ακόμα από τα guidelines του 2012, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία. Επομένως, θα προσπαθήσουμε με βάση αυτό το αλγόριθμο, τον οποίο έχουμε ήδη καταλήξει στα guidelines, να δούμε τι κάνουμε. Οι εξετάσεις αυτές τις οποίες κάνουμε, τις κάνουμε ουσιαστικά για να αποκλείσουμε ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν LATS στον άντρα, για να καταλήξουμε στο τέλος τις καλοήθεις καταστάσεις και στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη για να δώσουμε την κατάλληλη θεραπεία. Λοιπόν, γιατί χρησιμοποιούνται τα τεστ? Έχουμε μοιράσει ως εξής. Εγώ θα σας πω τη διαγνωστική προσέγγιση, ο Χάρης θα σας πει την θεραπευτική προσέγγιση. Γιατί χρησιμοποιούμε λοιπόν τα τεστ όχι μόνο στην καλοήθη υπερπλασία, αλλά σε κάθε ένα σημείο της κλινικής μας πράξης? Ο λόγος είναι προφανής. Πρώτον, να κάνουμε διάγνωση. Αυτός είναι ο πιο κοινός λόγος. Για την παρακολούθηση ενός ασθενή. Ιδιαίτερα στην καλώδια υπερπλασία, τον ασθενή τον παρακολουθούμε. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε κάποια τεστ, τα οποία στη συνέχεια να μας δείξουν αν η θεραπεία, η θεραπευτική προσέγγιση στον ασθενή μας έχει επιφέρει κάποια βελτίωση. Επίσης, τα τεστ τα οποία θα μπορέσουν να μας δώσουν, αν μπορούν να προβλέψουν ποιοι από τους ασθενείς αυτές θα προοδεύσουν, να μας βοηθήσουν στην επιλογή της θεραπείας και να προβλέψουν το τελικό αποτέλεσμα. Αυτά τα πέντε πράγματα, τα πέντε στοιχεία, είναι αυτά τα οποία καθορίζουν το ιδανικό τεστ για την καλώδια υπερπλασία του προστάτη. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Πρέπει να κάνουμε μία παραδοχή από την αρχή. Πρώτον, ό,τι έχουμε έχει πάρα πολύ χαμηλό βαθμό τεκμηρίωσης. Τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε είναι έμεσα, κυρίως από μελέτες, οι οποίες έχουν κάποιο placebo group και επομένως δεν μπορούν ευθέως να συγκρίνουν τα διάφορα διαγνωστικά τεστ για να μας πούν ποιο είναι το καλύτερο. Και οι περισσότερες συστάσεις, όπως θα δείτε αργότερα, βασίζονται σε αυτό που λέμε expert's opinion. Δεν υπάρχουν δηλαδή ισχυρά στοιχεία που να δικαιολογούν την επιλογή της μίας ή της άλλης. Τώρα, στον πίνακα δίπλα θα λέμε κάθε ένα από τα τεστ τα οποία ήδη χρησιμοποιήσατε χθες και θα βλέπετε και το recommendation, αν υπάρχει, από τι? Από το International Consultation on Urological Diseases, από τις Ευρωπαϊκές Ουρολογικές, από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία του 4, γιατί δεν έχει γίνει το assessment του 12, και από τις Αμερικάνικες, οι οποίες έχουν ανανεωθεί το 10. Ιστορικό, όλοι είπατε ναι, όλοι λένε, είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσουν, γιατί διαφορετική διάγνωση συνύπαρξη νοσημάτων. Κοιτάξτε όμως το grade of recommendation, είναι D, level of evidence, όπως βλέπετε, 4, γιατί δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Symptom score, ναι, πολλά και διαφορετικά, τα βλέπετε εδώ, γιατί μπορούν να μας δώσουν την εκτίμηση της βαρύτητας των συμπτωμάτων. Αυτό το οποίο θέλουμε, ουσιαστικά, είναι με το IPSS να ποσοτικοποιήσουμε τα συμπτώματα τα οποία έχουμε. Ναι, μεν μιλάμε ότι ο ασθενής μας έχει συμπτώματα, αλλά βρίσκοντας ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, μπορούμε να έχουμε πλέον με αριθμητική προσέγγιση ποσοτικοποίηση της βαρύτητας των συμπτωμάτων. Γιατί λοιπόν είναι σημαντικό το IPSS? Διότι μπορεί να εκτιμήσει τα LATS, είναι ευαίσθητο στις αλλαγές μετά τη θεραπεία, υπάρχει βελτίωση δηλαδή αν ο ασθενής ανταποκριθεί στη θεραπεία και αυτή είναι μετρήσιμη. Επίσης υπάρχει η ερώτηση της ποιότητας ζωής και βέβαια, όπως βλέπετε, όλες οι μελέτες το χρησιμοποιούν. Έχει όμως και μειονεκτήματα. Ποια είναι τα μειονεκτήματα του IPSS?
δεν είναι ειδικό για την όσο ή για την κατάσταση. Είπαμε, τα LATS, τα οποία μετράει ουσιαστικά το IPSS, μπορούν να προκληθούν από πάρα πολλές αιτίες, όχι μόνο από το προστάτη. Επίσης, εκείνο το που έχει βρεθεί είναι ότι η βαρύτητα των συμπτωμάτων με το IPSS δεν σχετίζεται ευθέως και πάντα τόσο με την ροή, με το υπόλοιμα, με το μέγεθος του προστάτη ή ακόμα με τις ουροδυναμικές μελέτες οι οποίες υπάρχουν. Και επίσης, κάτι άλλο το οποίο έχει έρθει στο προσκήνιο και δεν είχε τότε όταν αναπτύχθηκε το IPSS, δεν αξιολογεί την επιτακτική ακράτεια. Βλέπετε εδώ όμως ότι υπάρχει ομοφωνία σε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε το IPSS. Δακτυλική εξέταση και μια αδρή κλινική εξέταση. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε από το πρώτο έτος ιατρικής ότι πρέπει να γίνεται. Συμφωνούν όλα τα guidelines. Ξέρουμε γιατί γίνεται. Έτσι, μια αδρή νευρολογική εξέταση και επίσης πιθανώς με τη δακτυλική υποψία από τον προστάτη. PSA. Άλλο ένα, μια άλλη ιστορία. Βλέπετε εδώ τα αστεράκια. Τα αστεράκια οφείλεται στο γεγονός ότι και οι τρεις αυτές κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν το PSA υποσυνθήκες. Τι σημαίνει υποσυνθήκες? Όταν πρόκειται η ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη να αλλάξει τη θεραπεία την οποία θα προτείναμε στον ασθενή ή όταν ασθενής έχει χρόνο προσδόκιμο ζωής πάνω από 10 χρόνια. Γιατί το PSA? Ασφαλώς για να διαγνώσουμε περιπτώσεις με καρκίνο του προστάτη, αλλά επίσης αποτελεί και έναν δείκτη το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μπορέσουμε να μετρήσουμε, να αξιολογήσουμε, να υπολογίσουμε, αν θέλετε, το μέγεθος του προστάτη. Η προγνωστική του αξία για την πρόοδο της ΚΙΠ επίσης έχει έρθει πλέον από τις μελέτες του συνδυασμού. Επομένως, μπορούμε να δούμε με βάση το PSA ποιοι ασθενείς έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να προοδεύσουν στον χρόνο. Το Free PSA, υπήρχαν κάποιες μελέτες ότι πιθανώς όποιος έχει μεγάλο Free PSA σχετίζεται αυτό και με μεγάλο μέγεθος του προστάτη. Είναι κάτι με ερωτηματικό. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο μελετήθηκε, είχε ενδιαφέρον, ότι ασθενείς με PSA πάνω από 4 και οι οποίοι δεν έχουν καρκίνο του προστάτη, πιθανώς να έχουν και μεγαλύτερη, είναι ένας δείκτης ύπαρξης απόφραξης. Αυτά πολύ θεωρητικά. Όπως βλέπετε τα guidelines, είπαμε, με προϋποθέσεις. Για να δούμε το υπόλοιμα. Θα περάσουμε τα τεστ όλο γρήγορα και μετά θα πάμε βήμα με προς το ιστορικό. Μην ανησυχείτε, δεν θα ξεφύγουμε από το χρόνο, ήδη έχουμε καθυστερήσει περίπου 10 λεπτά από την έναρξη. Τώρα, γιατί να μετρήσουμε το υπόλοιμα? Όλοι το ξέρετε, αλλά βλέπετε ότι εδώ είναι πιο συγκεκριμένα και μαζεμένα τα θέματα. Πιθανώς γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η ύπαρξη υπολείμματος έχει μεγάλη σημασία στην εμφάνιση των συμπτωμάτων. Επίσης, υπάρχει συσχέτιση του υπολείμματος και της μεγαλύτερης πιθανότητας εμφάνισης ουρολιμόξεων. Είναι ένας προγνωστικός παράγοντας όσον αφορά την θεραπεία ή την πρόοδο της νόσου. Και επίσης, ξέρουμε πολύ καλά ότι ασθενείς οι οποίοι έχουν μεγάλο υπόλοιμα πάνω από 300 κυβικά εκατοστά, αυτοί και αν πάρουν θεραπεία, συνήθως η θεραπεία δεν είναι τόσο καλή, δεν έχει τόσο καλό αποτέλεσμα όσο εκείνοι οι ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν τέτοιο υπόλοιμα. Συνιστάται optional από τα αμερικάνικα guidelines. Οι Αμερικανοί, θα το δείτε και αργότερα, κάνουν την εξής διάκριση. Σαν ένα ασθενή ο οποίος έχετε για την αρχική αξιολόγηση, δεν συνιστούν όλα τα τεστ. Όταν λοιπόν κάνουν κάποιους χειρισμούς, κάποιους θεραπευτικούς χειρισμούς ή κάποιους συμβουλευτικούς χειρισμούς και αποτύχουν, τότε προχωρούν σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Το optional λοιπόν ουσιαστικά πηγαίνει εκεί. Γι' αυτό θα δείτε και πάρα πολλά από τα τεστ από την Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρεία να χαρακτηρίζονται ως optional. Τώρα, απεικόνιση. Το ανώτερο ουροποιητικό, βλέπετε ότι εδώ καταρχήν πάλι οι μόνοι που τα συνιστούν ήταν οι Ευρωπαϊκές Ουρολογικές Κατευθυντήριες Γραμμές του 2004 και θα είναι και στο 2012. Τι βλέπουμε λοιπόν? Ότι χρειάζεται να γίνει για το ανώτερο ουροποιητικό κατά τις Ευρωπαϊκές Ουρολογικές Εταιρείες, όχι για τις Αμερικάνικες, για το ανώτερο ουροποιητικό όχι. Τι μπορούμε να δούμε? Παθολογία κύστεως, το πάχος του τοιχώματος. Υπήρξαν πάρα πολλές μελέτες οι οποίες έλεγαν ότι αν μπορεί κανείς να υπολογίσει με το υπερηχογράφημα το πάχος του τοιχώματος, είναι ένας δείκτης απόφραξης, οπότε και αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και πιθανότατα να έχουν και καλύτερα αποτελέσματα. Όπως βλέπετε όμως και πάλι εδώ, το level of evidence είναι χαμηλό και επομένως και οι συστάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν είναι σε. Άρα που μπορούμε να πάρουμε στοιχεία από την απεικόνιση, βεβαίως είναι το μέγεθος και το σχήμα του προστάτη, αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει το να επιλέξουμε τη θεραπεία, ανοιχτή, διουρηθική ή κάποιες από τις ελάχιστες επεμβατικές μεθόδους, και επίσης να δούμε και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Όλοι ξέρετε ότι οι αναστολές 5α αναγωγάσεις συνιστώνται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μέγεθος προστάτη πάνω από 40 γραμμάρια. Ήταν αυτή η μετανάλυση που είχε κάνει ο Μπόιλ το 1996 και παραμένει. Όσον αφορά την ουρομετρία,
Είναι υποχρεωτική πριν την παρέμβαση. Γι' αυτό το optional εδώ, στην αρχική αξιολόγηση. Δεν χρειάζεται. Αν όμως πάει κανείς να κάνει κάτι πιο επεμβατικό, και εδώ συνιστάται η ουρομετρία. Τα άλλα δύο guidelines συνιστούν την ουρομετρία από την αρχή. Μπορεί κανείς να δει την ανταπόκριση στη θεραπεία. Δίνουμε ένα φάρμακο, βλέπουμε μετά την ροή του, αν έχει βελτιωθεί ο ασθενής. Είναι αντικειμενικό μέτρο, δεν είναι το υποκειμενικό του συμπτωμάτων. Έχουμε λοιπόν αντικειμενικότητα στην εκτίμηση του αποτέλεσματος από τη θεραπεία την οποία έχουμε. Και επίσης υπήρχαν μελέτες που σχετίζαν την απόφραξη με ένα χαμηλό Qmax. Ξέρω ότι θα υπάρχουν αντιρρήσεις, αλλά αυτές οι μελέτες ήταν και μας δίνει μια αδρή εκτίμηση, ένα χαμηλό Qmax, ότι μπορεί να σχετίζεται και με την απόφραξη. Level of evidence και εδώ χαμηλό. Τι άλλο μπορεί να μας δείξει το Qmax? Έχει συνδυαστεί λοιπόν ότι οι ασθενείς που είχαν χαμηλό Qmax έχουν και μεγαλύτερη πιθανότητα να προοδεύσουν στην πορεία του χρόνου, έτσι, να προχωρήσει, να εξελιχθεί η καλώδηση υπερπλασία. Και βέβαια μπορεί κανείς να το δει σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους προκειμένου να πάρει θεραπευτικές αποφάσεις ή για το πώς θα παρακολουθεί τον ασθενή.